Απόψε είναι η τελευταία μου ομιλία σε αυτή την προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, δηλαδή μέχρι μεθαύριο. Γυρίσαμε από άκρη σε άκρη το νησί μας, μεταφέροντας τις προτάσεις μας για την Άνδρο της επόμενης πενταετίας. Αναλύσαμε το πρόγραμμά μας. Θεωρώ πως οι συμπολίτες μας αγκάλιασαν το πρόγραμμά μας, αγκάλιασαν την ομάδα μας και ζητούν μια νέα δημοτική αρχή με συνέπεια, με αξίες, με ήθος, με όρεξη για δουλειά και με εντιμότητα. Σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή δεν ήμουν μόνος. Είχα δίπλα μου μια δυνατή ομάδα. Είμαι πραγματικά υπερήφανος για τους 153 συνεργάτες μου και υποψηφίους. Είμαι επίσης περήφανος διότι όλοι, μα όλοι κρατήσαμε ένα πολιτικό πολιτισμό όπως μας αρμόζει σε εμάς τους ανδριώτες. Όπως είμαι επίσης περήφανος για το πρόγραμμα που φτιάξαμε, που συνδιαμορφώσαμε μαζί με όλους τους κατοίκους του νησιού, έτσι ώστε το πρόγραμμα αυτό να είναι ρεαλιστικό και να είμαστε έτοιμοι την επόμενη μέρα να το κάνουμε πραγματικότητα. Όπως είπα, σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή είχα τους συνεργάτες μου, είχα όμως δίπλα μου και τους ανθρώπους εκείνους που με στήριξαν και με βοήθησαν τα 4 αυτά χρόνια. Είχα και την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, γιατί χωρίς τη στήριξή τους και την κατανόησή τους βασικά, θα ήταν αδύνατο να φτάσω μέχρι εδώ. Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά το μέλλον του νησιού μας. Τα επόμενα 5 χρόνια δεν θα είναι μόνο 5, θα είναι 10-15. Αν θέλουμε λοιπόν μια δημοτική αρχή των ταξιμάτων, των ψεμάτων, ή αν θέλουμε μια δημοτική αρχή των πράξεων και της ειλικρίνειας, αν θέλουμε ένα δήμαρχο απόμακρο που να διοικεί με δημαρχεύοντες και κλειστές πόρτες, ή έναν δήμαρχο με πόρτες ανοιχτές κοντά στους πολίτες και ειδικά κοντά στην νεολαία, αν θέλουμε εσωστρέφεια και απομόνωση ή εξωστρέφεια και ανάπτυξη, αν θέλουμε συγκρούσεις και έχθρες ή συνεννόηση και ενότητα. Τέλος, αν θέλουμε να βιώνουν τα παιδιά μας μία Άνδρο του διχασμού και της τοξικότητας, ή αν θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν σε ένα νησί με κοινωνική συνοχή και πρόοδο. Φέρνουμε με την ομάδα μας έναν αέρα ανανέωσης και ελπίδας για το νησί μας. Έναν αέρα αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας. Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να σημάνουμε την επανεκκίνηση του νησιού. Να πορευτούμε με ανοιχτούς ορίζοντες, με ανοιχτό διάλογο, με ανοιχτές πόρτες στο Δημαρχείο. Να δώσουμε μια νέα προοπτική στο νησί. Με ενότητα, με σοβαρότητα, με συνέπεια, με διορατικότητα, με πολλή δουλειά, με μεράκι, με δημιουργικότητα, με διεκδικητικότητα, με αποφασιστικότητα, να δώσουμε στο νησί αυτό που του αξίζει. Να πάμε την Άνδρο όσο μπορούμε πιο ψηλά. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, είναι ιδιαίτερα συγκινητική η παρουσία σας και ιδιαίτερα με τιμά τόσο εμένα όσο και τους συνεργάτες μου που είστε απόψε εδώ. Και μεθαύριο η Άνδρος ξέρει τι θα κάνει, αλλάζει σελίδα, βάζει πλώρη για την πρόοδο. Να είστε καλά.